Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό vlog. Θα σας διαβάσω κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχω βρει στο διαδίκτυο. Ζω μόνη μου, περνώ πολύ χρόνο μόνη μου και πως έμαθα να είμαι ευτυχισμένη. Είμαι μέλος σε έναν ιστότοπο στον οποίο εκφράζονται απόψεις, ένα διαδικτυακό ιστότοπο που ονομάζεται Quora.com. Είναι ένα μέρος διαδικτυακό όπως ήταν παλιά τα Yahoo Answers, όπου οι άνθρωποι έμπαιναν και έκαναν ερωτήσεις και κάποιοι άλλοι τους απαντούσαν. Ό,τι γράφεται σε αυτό τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα και αληθινό ή επιστημονικά έγκυρο, όμως κάποιες μαρτυρίες είναι πολύ χρήσιμες. Βρήκα το εξής ερώτημα, το οποίο απάντησε μία κυρία. Λέει, οι άνθρωποι που ζουν μόνοι ή περνούν πολύ χρόνο μόνοι, πώς θα καταφέρνουν να είναι ευτυχισμένοι μόνοι τους? Είναι στα αγγλικά το ερώτημα και στα αγγλικά η απάντηση, οπότε θα διαβάζω και θα μεταφράζω. Η γυναίκα η οποία απάντησε αυτή την ερώτηση είναι μια γυναίκα άνω των 65, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ότι ήταν 3 φορές παντρεμένη, ότι είναι χείρα, ότι ζει μόνη, λέει αγαπά τα σκυλιά, είναι dog lover, είναι φωτογράφος, είναι καλλιτεχνική φύση, ποιήτρια, λέει είναι σοσιαλίστρια, είναι άθεη, αγαπάει τη φύση και την άγρια ζωή, της αρέσει η μαγειρική και αγαπάει τη ζωή. Και καλείται να απαντήσεις το ερώτημα «People who live alone, spend a lot of time alone, how did you learn to be happy with and by yourself?» Οι άνθρωποι που ζουν μόνοι ή περνούν πολύ χρόνο μόνοι, πώς τα κατάφερες να είσαι ευτυχισμένη με τον εαυτό σου και μόνη σου? Λέει, μπορώ μόνο να απαντήσω για τον εαυτό μου, επειδή όλοι αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με διαφορετικό τρόπο και είμαστε διαφορετικοί. Ζω μόνη μου και περνώ τον περισσότερο χρόνο της ζωής μου μόνη μου. Αυτό δεν είναι από επιλογή. Ο σύζυγός μου πέθανε μόλις 2 εβδομάδες μετά που πέθαναν τα 2 γερμανικά λυκόσκυλα που είχαμε, τα οποία ήταν 2 σκυλιά και πέθαναν 5 μέρες το ένα μετά το άλλο. Δεν έχω οικογένεια, έτσι έχασα τα πάντα. Δηλαδή αυτή η γυναίκα μέσα σε 3 εβδομάδες έχασε και το σύζυγο της και τα σκυλιά της. Προφανώς δεν ήμουν ευτυχισμένη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που υπήρξαν στη ζωή μου με είχαν παρατήσει και μετά που ο άνδρας μου πέθανε. Λέει, οι άνθρωποι που ήταν στη ζωή τους δεν σταμάτησαν να επικοινωνούν μαζί της με τον πέθανε ο άνδρας της. Ζει στην Αμερική, από ό,τι κατάλαβε η κυρία αυτή. Πώς έχω καταφέρει να αντιμετωπίσω αυτή τη νέα συνθήκη? Πήγα στη ψυχοθεραπεία όταν ο άνδρας μου ήταν άρρωστος και μετά που πέθανε, και αυτό νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θέλω να πω, λέει, ότι αρνούμε να είμαι μοναξιασμένη. Ναι, είμαι πολύ απομονωμένη. Ναι, περνώ το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου χωρίς ανθρώπινη συντροφιά, αλλά δεν είμαι μοναξιασμένη και αυτό είναι επειδή αποδέχομαι την κατάσταση ολοτελώς, ούτως ώστε να μην σπαταλάω χρόνο και συναισθηματική ενέργεια να εύχομαι ότι μακάρι τα πράγματα να τα διαφορετικά. Είμαι μόνη μου και θα μείνω μόνη μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Αυτό είναι γεγονός και αυτό είναι. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, το γεγονός ότι είμαι μόνη μου να το κάνω να με στενοχωρεί συνέχεια. Μετά που πέθανε ο άνδρας μου, πήρε ένα καινούριο σκύλο και ο καινούριο σκύλος είναι μια μεγάλη πηγή συντροφιάς και ηρεμίας. Και λέει, αργότερα πήρα και το νεότερο αδερφάκι αυτού του σκύλου. Αγαπάω και τα 2 μου σκυλιά πάρα πολύ. Με αναγκάζουν τα σκυλιά μου να σηκώνομαι πάνω από το κρεβάτι, να ντύνομαι και να πηγαίνω έξω. Προφανώς η γυναίκα αυτή είναι συνταξιούχα, δεν εργάζεται. Με εξαναγκάζουν να έχω μια φυσιολογική ρουτίνα και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Μέσω των σκυλιών μου έχω επίσης ανθρώπινη επαφή με άλλους
με άλλους κηδεμόνες σκύλων που πηγαίνουμε, που βρισκόμαστε στο περπάτημα, με τους οποίους συνομιλώ παρόλα αυτά σύντομα και σε ένα επιφανειακό επίπεδο που έχει να κάνει με τα σκυλιά. Έχω φίλους, πολύ λίγους φίλους, όπως συμβαίνει, επειδή εμείς, λέει, οι ηλικιωμένες χείρες, δεν είμαστε ο τύπος των ανθρώπων που οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήθελαν να κάνουν παρέα. Περνώ όσο περισσότερο χρόνο μπορώ με τους λίγους φίλους που έχω, επειδή δεν έχουν και τόσο πολύ χρόνο, είναι πολύ άσχολοι φίλοι μου, αλλά εκτιμώ πολύ το χρόνο που μου δίνουν. Λέει, συμμετέχω ως εθελόντρια σε ένα συμβούλιο φιλανθρωπικό και απολαμβάνω την πνευματική εγρήγορση που μου δίνει αυτό. Έχω διαδικτυακούς φίλους από όλο τον κόσμο, με τους οποίους επικοινωνώ τακτικά. Έχω ενδιαφέροντα και δημιουργικά χόμπι, τα οποία μου απασχολούν το μυαλό και το χρόνο. Διατηρώ μία σχέση, λέει, με την αρσενική πεθερά μου. Λέει, ο πατέρας του μακαρίτη του άνδρα μου ήταν γκέι και τον οποίο, λέει, σύζυγο του πατέρα του, τον θεωρώ σαν ένα πολύτιμο φίλο. Δεν μπορώ να πω, λέει, ότι είμαι ενθουσιασμένη με τη μοναχική μου κατάσταση, μα είμαι ικανοποιημένη με αυτή. Είμαι τυχερή να είμαι ένα πολύ θετικό πρόσωπο και κρεμιέμαι πάνω στην θετικότητά μου, ακόμη και στις πιο σκοτεινές εποχές. Λέει, never mind the glass being half full. If you have an empty glass, you have the potential for champagne. Λέει, μη στενοχωριέσαι όταν το ποτήρι σου είναι μισογεμάτο. Αν έχεις ένα άδειο ποτήρι, έχεις πάντοτε τη δυνατότητα για να πιεις σαμπάνια. Και τελειώνει αυτή την απάντηση στην ερώτηση, φίλη, με ένα εικόνο μήνυμα στο οποίο λέει, when you follow the crowd, you lose yourself. But when you follow your soul, you will lose the crowd. Eventually, your soul tribe will appear, but do not fear the process of solitude. Λέει, όταν ακολουθείς το πλήθος, θα χάσεις τον εαυτό σου. Αλλά όταν ακολουθείς τη ψυχή σου, θα χάσεις το πλήθος. Και τελικά, κάποια στιγμή, your soul tribe will appear. Θα εμφανιστεί η φυλή της ψυχής σου. Αλλά στο η διαδικασία αυτή να μην φοβάσαι τη μοναξιά ή τη μοναχικότητα, τη διαδικασία της μοναχικότητας. Λοιπόν, μου φάνηκε ενδιαφέρον να σας το διαβάσω αυτό το μικρό κείμενο, να σας το μεταφράσω δηλαδή, και απολογούμε που διάβαζα αργά γιατί διάβαζα στα αγγλικά και μεταφράζα στα ελληνικά. Γιατί θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένα χρήσιμο παράδειγμα για το πώς να αντιμετωπίζουμε τη μοναξιά μας και πώς να τη μετατρέπουμε σε μοναχικότητα. Η γυναίκα αυτή, η οποία είναι στην τρίτη ηλικία, βρέθηκε μόνη μετά από την απώλεια των δύο σκύλων της και το θάνατο του σύζυγου της. Και μάλιστα περιγράφει ότι μετά που πέθανε ο άντρας της, κάποιοι άνθρωποι που έκαναν παρέα με το ζευγάρι την εγκατέλειψαν. Δηλαδή δεν ήθελαν να κάνουν παρέα μαζί της και μάλιστα κάνει και μαύρο χιούμορ και λέει, ποιος θέλει να κάνει παρέα τώρα με μια ηλικιωμένη χείρα. Εμείς, λέει, οι ηλικιωμένες χείρες δεν είμαστε και η καλύτερη παρέα που θα επιδιώξουν οι άνθρωποι. Δεν συμφωνώ ιδιαίτερα με αυτό, με την έννοια του ότι ναι, δεν είναι εύκολο να βρούμε παρέα, όμως μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέει η γυναίκα αυτή που απάντησε το ερώτημα, που κάνει η ίδια ήδη, που έχει βρει κάποιους λίγους ανθρώπους οι οποίοι να βρίσκονται σε παρόμοια συνθήκη, να ζουν μόνοι, να βρίσκουν ευχάριστη την παρέα της και τη συντροφιά της και να βρίσκει και αυτή ευχάριστη δική τους παρέα και τη συντροφιά και να προσπαθεί να to make the most of it, λένε στα αγγλικά, δηλαδή να εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών όσο καλύτερα μπορεί το χρόνο που μπορεί να περνάει
με άλλους ανθρώπους. Θα το ξαναπώ, η μοναξιά είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι αφύσικο και οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από συνδέσεις. Έχουμε ανάγκη από συνδεσιμότητα με άλλους ανθρώπους για να διατηρούμε την ευεξία μας, την ψυχική μας και συναισθηματική μας ευεξία. Κάποιες φορές, όσο σκληρά και αν προσπαθούμε να έχουμε ανθρώπους στη ζωή μας, η γυναίκα αυτή παντρεύτηκε 3 φορές, οπότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν προσπάθησε. Προσπάθησε αρκετά. Η ζωή φέρνει έτσι τα πράγματα, έρχονται έτσι τα πράγματα, ώστε μπορεί να παραμείνουμε μόνοι και να μην έχουμε και κάποια σταθερά στη ζωή μας, όπως για παράδειγμα η εργασία. Που η εργασία όταν γίνεται σε ένα χώρο που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, είναι μία οδός κοινωνικοποίησης. Δηλαδή το να σηκωθείς το πρωί, να έχεις ένα πρόγραμμα για να σηκωθείς, να ετοιμαστείς, να πας στη δουλειά σου, να συναντήσεις τους συναδέρφους σου, να συναντήσεις τους πελάτες της δουλειάς στην οποία δουλεύεις, είναι κάτι το οποίο σου γεμίζει αυτές τις ώρες και σου δίνει κάποια ενέργεια. Φυσικά υπάρχουν και δουλειές οι οποίες δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστες να τις κάνεις. Υπάρχουν εργασίες τις οποίες οι εργαζόμενοι δέχονται ψυχική κακοποίηση ή το λεγόμενο mobbing που έχουμε πει πολλές φορές. Οπότε μπορεί το γεγονός ότι κάποιος να είναι μόνος και να μην εργάζεται, να είναι συνταξιούχος για παράδειγμα, να μην είναι απαραίτητα κακό, γιατί μπορεί να έχει συνταξιοδοτηθεί από μια εργασία η οποία να ήταν ένας τεράστιος πονοκέφαλος. Η γυναίκα αυτή κατάφερε να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα στη μέρα της χρησιμοποιώντας την παρουσία των ζώων συντροφιάς. Όταν έχεις ζώα συντροφιάς, έχεις κάποιο λόγο να σηκωθείς το πρωί από το κρεβάτι, να φροντίσεις τα ζώα, να τα βγάλεις έξω να περπατήσουν, να περπατήσεις και εσύ καθώς περπατάνε τα ζώα και όπως είπε να συναντήσεις και άλλους κηδεμόνες ζώων με τους οποίους να ανταλλάξεις έστω και λίγες κουβέντες, έστω και επιφανειακές κουβέντες, ανταλλάζεις όμως κάποιες κουβέντες, βλέπεις όμως κάποιους άλλους ανθρώπους. Κάτι το οποίο πολλές φορές αγνοούμε είναι ότι ακόμη και οι πιο μικρές συναντήσεις με άλλους ανθρώπους μπορεί να μας κάνουν καλό στη ψυχική μας ευεξία. Δηλαδή, αν περάσεις μια ολόκληρη μέρα στην οποία είσαι περιορισμένος μέσα στο σπίτι και δεν βγεις καθόλου από το σπίτι και δεν συνομιλήσεις με κανέναν άνθρωπο, θα είναι πολύ πιο βαρύ το ψυχικό περιβάλλον παρά αν βγεις μια βόλτα, αν μπεις έστω και ένα γεια με άλλους ανθρώπους, αν πας να περπατήσεις σε ένα πάρκο στο οποίο υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που περπατάνε ή αν πας να ψωνίσεις την υπεραγορά που θα έχεις αυτή τη μικρή αλλά πάλι κοινωνικοποίηση με το προσωπικό εκεί που θα πας να ψωνίσεις ή με τους άλλους ανθρώπους που ψωνίζουν, ένα χαμόγελο, ένα βλέμμα χαμογελαστό τώρα θα πούμε επειδή φοράμε τις μάσκες, μπορεί να μας δώσει λίγη ευεξία. Επίσης και το να βγαίνεις έξω από το σπίτι, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ και να αλλάξεις περιβάλλον και φυσικό περιβάλλον. Το να σου φυσήξει ο αέρας στο πρόσωπο, το να περπατήσεις μέσα στην πόλη ή ακόμη καλύτερα το να περπατήσεις σε μια παραλία αν ζεις σε περιοχή που είσαι κοντά στη θάλασσα ή στο δάσος αν είσαι κοντά στο δάσος ή γενικότερα το να κινηθείς και να δεις, να αλλάξουν οι εικόνες που βλέπεις, να δεις άλλες εικόνες από αυτές που βλέπεις στους 4 τοίχους του σπιτιού σου, αυτό σε βοηθάει να αλλάξεις διάθεση, να ανοίξει η διάθεσή σου και να νιώσεις καλύτερα. Σας έχω πει ότι έχω περάσει ένα εξάμηνο στην Κωνσταντινούπολη, ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη τελικά, εν μέσω πανδημίας, εν μέσω κορονοϊού. Εκεί που έμενα ήταν ένα μεγάλο χτίριο, στην ουσία ήταν ένα σύμπλεγμα ψηλών χτιρίων που στο κέντρο αυτού του συμπλέγματος είχε ένα τριώροφο εμπορικό κέντρο μολ που είχε και διάφορα καταστήματα. Δεν ήταν εύκολο να κυκλοφορήσω και λόγω της πανδημίας και λόγω του ότι ήμουνα σε ένα περιβάλλον που δεν γνώριζα και ήμουνα προσεκτική, όμως καθημερινά κατέβαινα κάτω στο εμπορικό κέντρο, ακόμη και αν δεν ήθελα να ψωνίσω πολλά πράγματα, περπατούσα, έκανα μια βόλτα, έβλεπα τα μαγαζιά, ψώνιζα κάθε μέρα λίγα-λίγα πράγματα από το σούπερ μάρκετ, τόσο ώστε να υπάρχει καθημερινά λόγος για να καταβαίνω από το 15ο όροφο που διέμενα
κάτω στο ισόγειο και να κυκλοφορήσω. Και τα απογεύματα πήγαινα πάντοτε στους κήπους του κτηρίου για περπάτημα, τουλάχιστον μία ώρα περπάτημα, για να βγαίνω από τον περιορισμένο χώρο του διαμερίσματος που ήμουν, παρόλο που το διαμέρισμα είχε πολύ ωραία θέα, τη θέα σας την είχα δείξει από το παράθυρο, είχε πολύ ωραία θέα, πολύ ωραίο περιβάλλον. Παρόλα αυτά φρόντιζα 2 φορές τη μέρα να βγαίνω από το διαμέρισμα και να κυκλοφορώ, ούτως ώστε να μην είμαι συνεχώς κλεισμένη και χωρίς να αλλάζω παραστάσεις, χωρίς να αλλάζω αέρα που λέμε στην καθομιλουμένη, για να είμαι καλύτερα. Λέω ένα μικρό παράδειγμα εκείνης της περίοδου που ήμουνα μόνη μου, μακριά από τον τόπο μου, σε μια περιοχή που δεν ήξερα κόσμο κλπ. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η επικοινωνία που μπορεί να έχουμε με άλλους ανθρώπους. Η φίλη εδώ λέει ότι εκτός από τους λίγους φίλους που έχει με τους οποίους μπορεί να συναντιέται και απολαμβάνει κάθε λεπτό αυτών των συναντήσεων, που είναι λεπτά κοινωνικοποίησης στην ουσία και συνδεσιμότητας, λέει ότι έχει και διαδικτυακούς φίλους με τους οποίους επικοινωνεί τακτικά. Με όλες τις προφυλάξεις που είναι καλή ιδέα να παίρνουμε όταν γνωρίζουμε ανθρώπους από το διαδίκτυο, το να έχουμε ανθρώπους με τους οποίους να επικοινωνούμε τακτικά είναι χρήσιμο για την κοινωνικοποίησή μας. Λίγη προσοχή εδώ πέρα, να μην μπούμε σε διαδικασία του να δημιουργήσουμε εξαρτητικές συναισθηματικά σχέσεις με ανθρώπους από το διαδίκτυο, που μπορεί να μην είναι ερωτικές σχέσεις αυτές, να είναι φιλικές σχέσεις, αλλά αν έχεις μοναξιά και αν έχεις πολύ χρόνο που είσαι μόνος σου, ελοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος να μιλάς περισσότερη ώρα, περισσότερες ώρες με ένα πρόσωπο με το οποίο κάτω από κανονικές συνθήκες, αν το συναντούσες στον ίδιο χώρο που είσαι και εσύ, μπορεί να μην έκανες και ιδιαίτερη παρέα μαζί του, ελοχεύει ο κίνδυνος να περνάς πολύ χρόνο συνομιλώντας, είτε με μηνύματα, είτε με τηλεφωνική κλίση, είτε με βιντεοκλίση, με ένα πρόσωπο που να είναι επίσης αργόσχολο, που να έχει επίσης ελεύθερο χρόνο και να έχει επίσης μοναξιά, και να δημιουργηθούν έτσι κάποιες σχέσεις οι οποίες να μην είναι υγιείς συναισθηματικά. Όση μοναξιά και να έχουμε, όσο πολύ και αν επιθυμούμε την ανθρώπινη συνδεσιμότητα, προσοχή από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να προσκοληθούν πάνω μας ως συναισθηματικές βεντούζες, και όταν αργότερα ξεπεράσουμε το θέμα της μοναξιάς, όταν εξελιχθεί η ζωή μας, όταν αποκτήσουμε άλλα ενδιαφέροντα, όταν συνδεθούμε ουσιαστικά με ανθρώπους στην πραγματική ζωή και όχι στο διαδίκτυο, αυτοί οι άνθρωποι να μας γίνουν στενός κορσές. Με προσοχή. Και αυτή η φίλη είπε ότι έχει πολλούς φίλους με τους οποίους συνομιλεί διαδικτυακά, άρα δεν συνομιλεί με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο πολλές ώρες. Και εδώ να πω, να υπενθυμίσω ξανά, προσοχή από τους απατεώνες σχέσεων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η μοναξιά πολλές φορές αποτελεί το δόλωμα, ούτως ώστε κάποιοι άνθρωποι να ρίξουν τα δίχτυα τους. Μάλλον η καταπολέμηση της μοναξιάς αποτελεί το δόλωμα. Αν κάποιος έχει μοναξιά, μπορεί να φαίνεται ευάλωτος στα μάτια ανθρώπων επιτίδιων, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν κάποιες διαδικτυακές γνωριμίες, διαδικτυακές σχέσεις με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα. Έχουμε κάνει σχετικό βίντεο και πρόσφατα για αυτό το θέμα. Θέλω να αφήσω μια αισιόδοξη νότα με αυτό που διάβασα. Λέει, αν η ζωή σου έχει δώσει λεμόνια, εσύ μπορείς να κάνεις λεμονάδα. Έχουμε τις συνθήκες που έχει ο καθένας στη ζωή του. Εγώ πιστεύω ότι σε όποια ηλικία και να βρίσκεσαι, μπορεί να αλλάξει η συνθήκη της μοναξιάς. Δηλαδή και αυτή η γυναίκα και 70 ετών να είναι και 75, να είναι στη φωτογραφία της που την είδα 65, το πολύ φαίνεται. Δεν σημαίνει ότι επειδή πέθανε ο τρίτος της σύζυγος, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να συναντήσει κάποιον άλλον άνθρωπο με τον οποίο να έχει μια υγιή συντροφικότητα. Ποτέ μη λες ποτέ. Μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Το να σκέφτεσαι ότι εγώ ποτέ, εμένα η συνθήκη δική μου δεν θα αλλάξει, αν δεν το σκέφτεσαι με ματαιότητα και δεν το σκέφτεσαι με βάρος, αλλά το σκέφτεσαι με ένα ρεαλισμό, προκειμένου να μην περιμένεις συνέχεια πότε θα έρθει
ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι εκείνοι που θα σε βγάλουν από τη μιζέρια σου είναι καλό πράγμα. Δηλαδή να πεις είμαι μόνη μου, είμαι μόνος μου, αυτή είναι η συνθήκη μου, θα βρω τρόπους να επιβιώσω και να ζήσω και καλά μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Και με ό,τι έχω, ό,τι δεδομένα έχω στα χέρια μου, με αυτά τα δεδομένα που έχω θα δημιουργήσω το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα ζωής. Ξαναλέμε πρόγραμμα, σηκώνομαι συγκεκριμένη ώρα, διατρέφομαι υγιεινά, μπαίνω στη διαδικασία να μαγειρέψω φαγητό, έστω και αν δεν θα φάει άλλος άνθρωπος, φροντίζω εμένα πρώτα. Φροντίζω τον εαυτό μου, γιατί πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα και λέμε ότι άμα δεν θα φάει κανείς άλλος, γιατί να κάνω ένα ωραίο φαγητό, θα φάω ψωμί και τύρι. Όχι. Δοκιμάζουμε συνταγές, η φίλη αυτή δεν γράφει ότι της αρέσει πάρα πολύ η μαγειρική. Δοκιμάζουμε συνταγές, μαγειρεύουμε, φτιάχνουμε όμορφα πιάτα, παρηποιούμαστε τον εαυτό μας, περιποιούμαστε την εμφάνισή μας, ντυνόμαστε με τρόπο που να μας αρέσει εμάς. Παρακολουθούμε με τον εαυτό μας μια ωραία ταινία, μια ωραία σειρά στην τηλεόραση, διαβάζουμε ένα ωραίο βιβλίο, δηλαδή φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα καθημερινά για το πώς θα περάσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μέρα μας, όπως θα φτιάχναμε εκείνο το πρόγραμμα, ένα παρόμοιο πρόγραμμα αν ζούσαμε, αν συγκατοικούσαμε έναν αγαπημένο άνθρωπο με τον οποίο έχουμε μια υγιή, ισορροπημένη ερωτική σχέση, που θα ξυπνούσαμε το πρωί και θα λέγαμε τι όμορφο θα κάνουμε σήμερα μαζί αγάπη μου. Ξυπνάμε το πρωί και λέμε στον εαυτό μας όσοι είμαστε μόνοι, τι θα κάνουμε σήμερα αγάπη μου. Την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά.